Κύριε Βούτση, έχετε το λόγο. Με ενδιαφέρον βλέπω τα χαμόγελα και την ευχαρίστηση των συγκυβερνώντων κομμάτων και των βουλευτών τους. Είναι πανευτυχής διότι έγινε μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στις 4.30 το πρωί στην ΕΡΤ, έτσι ώστε να προσθεθεί μία ακόμα χάντρα παρανομίας στις χάντρες αυτές της παράνομης διαδικασίας που στην αρχή στις 11 Ιουνίου έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και σήμερα έχουμε οδηγηθεί σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Επικίνδυνο αδιέξοδο, η απόφαση αυτή της κυβέρνησης συνιστά πράξη πολιτικής αποσταθεροποίησης. Το λέμε ευθέως. Και συνιστά επίσης πράξη έκνομη με την έννοια ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως είναι γνωστό, έχει εκπέσει διότι έχει παρέλθει από αρκετές μέρες η όποια ισχύ της για συζήτηση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει εκδώσει απόφαση. Έχουν περάσει 5 μήνες. Η προτεραιά κατάσταση βρίσκεται σε νομιμότητα. Αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έγινε λοιπόν μια επιχείρηση όπου απομακρύνθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι από μέσα. Όλοι οι εργαζόμενοι από μέσα, αυτοί που δίνανε σήμα σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από συχνότητες αυτούς τους 4 με 5 μήνες, απομακρύνθηκαν και μόνη της η αστυνομία προχώρησε ίσως σε καταγραφή των υλικών και των μηχανημάτων, ενώ και από την παραγγελία που είχαν πάρει στις απολύσεις τους οι εργαζόμενοι από εκεί, είχαν μπει υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη χρήση και τη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων. Από τότε, από εκείνη την ώρα, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μπει μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους, από τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, από τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, από την ΕΣΥΕΑ, δηλαδή από δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων. Και εξελίσσεται μια αστυνομική επιχείρηση στην οποία παίζεται το εξής πικ-πονγκ. Το ζήσαμε από κοντά περίπου 10-12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, που ήμασταν από νωρίς εκεί. Είναι μέσα ένας εισαγγελέας ο οποίος λέει: εγώ παρευρίσκομαι απλώς, ειδοποιήθηκα στις 12.30 ώρα, παρευρίσκομαι απλώς για να μην υπάρξουν κάποιες ποινικά κολάσιμες καταστάσεις. Δεν έχω δώσει καμία σχετική άδεια, εντολή, οτιδήποτε άλλο και είναι και ο ταξίαρχος, δεν αναφέρω το όνομά του, μας το ανάφερε, που είναι επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, όπου η Γαδά λέει: εμείς παίρνουμε εντολές από τον εισαγγελέα. Για κάποιους από εμάς αυτό το πικ-πονκ είναι πασίγνωστο και είναι μια αντιδημοκρατική συμπεριφορά που θέλει να οδηγήσει τα πράγματα σε περαιτέρω πολιτική όξυνση, μαζί και με τις ενέργειες που γίνονται από τον κύριο Αρβανιτόπουλο για τα πανεπιστήμια, και ενώ βρίσκεται η χώρα δια της κυβέρνησης, έτσι όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, σε μια σκληρή στιγμή όπου καλείται να κλείσει τις αμυντικές βιομηχανίες την άλλη εβδομάδα κτλ. Και μέσα στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να σας θέσω και ένα δεύτερο ζήτημα που κανονικά θα έπρεπε όλους και όλες να σας απασχολήσει και παρακαλώ και τον κύριο Υπουργό να το προσέξει. Σας απαγορεύουμε να θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν βουλευτές εδώ πέρα μέσα δύο ταχυτήτων, δύο επιπέδων δικαιωμάτων. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Στην Οδό Μαραθώνος, επί 1,5 ώρα, με ΜΑΤ, ασπίδες και χημικά, μας απαγορευόταν σε 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουμε. Να βαδίσουμε 150 μέτρα μακριά από την Αγία Παρασκευή. Αν θεωρείτε κανείς από εσάς, είτε βρεθεί είτε δεν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, διότι εμείς και άλλους Νοέμβριδες βρεθήκαμε, και μέσα από τα κάγκελα και έξω από τα κάγκελα. Αν θεωρείτε πως έχει κανείς δικαίωμα να απαγορεύει σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν για να πάνε προς το κτίριο της ΕΡΤ, είναι πολύ γελασμένος. Αυτά τα έκτακτα μέτρα περιστολής
της δημοκρατίας δεν θα περάσουν από τη συγκυβέρνηση του άθλιου μνημονίου και πρέπει να πάρετε τις ευθύνες σας. Όταν φτάσαμε μετά από μια μισή ώρα μπροστά στην ΕΡΤ, αφού γινόταν πάλι ένα πινκ-πονγκ για να δώσει εντολή το Υπουργείο, η ΓΑΔΑ και τα λοιπά να μας αφήσουν να περάσουμε, βρεθήκαμε μπροστά σε καγκελόφερτες καταστάσεις με αλυσίδες, όπου επίσης και πάλι πέραν των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και τα λοιπά, σε κανέναν βουλευτή, άντρα ή γυναίκα του Κοινοβουλίου, δεν επετράπη η είσοδος στο χώρο της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 3 ώρες που ήμουν εγώ εκεί, ενδεχομένως συνεχίζει ακόμα αυτή η απαγόρευση. Ποιος έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό? Σας θίγει καθόλου? Σας αφορά? Τι είμαστε? Τι είστε? Πώς μπορεί έτσι να λειτουργήσει η δημοκρατία? Όταν δηλαδή ο βουλευτής δείχνει απάνω ψηλά την ταυτότητά του και θέλει να προχωρήσει, επειδή είπατε προηγούμενα, κύριε Κυριαζίδη, ότι δεν υπάρχει τίποτα έκτακτο που έγινε χθες το βράδυ. Σας παρακαλώ πολύ, προπετής για μια ακόμα φορά. Προπετής, κύριε Κυριαζίδη. Προπετής. Μην αναφέρεστε, κύριε Βρούτσι. Κύριε Βούτσι. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Μην αναφέρεστε προσωπικά. Διαγράψτε το, κύριε Κυριαζίδη. Αλλά πριν να ξεκινήσουμε να μιλάτε, λέτε ότι δεν είναι τίποτα έκτακτο. Δεν είναι έκτακτο. Δεν είναι έκτακτο αυτό. Την ίδια ώρα ο μεν κύριος Καψής δηλώνει το έμαθα από το Sky. Βγαίνει στο Sky και λέει ευτυχώς που υπάρχουν και τα κανάλια για να με ασυντοποιούν. Από το Καζακστάν, νομίζω, στο εξωτερικό. Ο κύριος Κεδίκογλου, τον άκουσα ο ίδιος σε 9 η ώρα, δηλώνει ότι για την επιχείρηση ήταν σε συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Εγώ, ο κύριος Κεδίκογλου, το έμαθα σήμερα το πρωί. Και ενδεχομένως και άλλοι υπεύθυνοι, λιγότερο υπεύθυνοι της ενημέρωσης, της ραδιοτηλεόρασης. Τι κάνετε? Κάνετε επιχείρηση. Ο εισαγγελέας στις 12.30 του είπανε να πάει μήπως γίνει κανένα ποινικό σκολάσιμο αδίκημα. Πήγε, μας είπε, ως διεπίστωσε πως δεν έγινε κανένα ποινικό σκολάσιμο αδίκημα και δεν παρουσιαζόταν επί 2 ώρες. Άρα λοιπόν τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν 2 ατοπήματα, 2 μεγάλες ανομίες και παρανομίες. Η μία είναι μείζον ως προς την έκτασή της και ως προς το κρίσιμο ζήτημα που αφορά και εργαζόμενους και την ενημέρωση του ελληνικού λαού και τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και η άλλη είναι μείζον, διότι αν αυτό το πράγμα δεν σταματήσει, και δεν σταματήσει με απόφαση της Βουλής, με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων και με συναντήρια, ποιο, κύριε Βορύδη, ξαναρωτάτε? Ότι όταν έχεις βουλευτική κάρτα μπορείς να περνάς το δημόσιο δρόμο και να περπατάς. Είμαστε στο δρόμο που περπάτησε ο Λαμπράκης πριν από 47 χρόνια και που τον αφήσανε να περπατήσει. Ίσως να μην το γνωρίζετε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και εσείς, κύριοι, που είστε απόγονοι αυτής της μήτρας και της κουλτούρας και της παράδοσης, της πατριωτικής και της προοδευτικής. Μη σπεύδετε πάλι να μιλάτε. Μη σπεύδετε. Σε παράνομη τότε πορεία ειρήνης, στον κόμπο των αμπελοκήπων και πιο πάνω, ο Λαμπράκης και 2 συνοδοί του τον αφήσανε. Καλό. Τον αφήσανε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν έχετε το λόγο. Για τον κύριο Καλφαγιάννη. Σας μιλάω από το πρωί πρόσωπο με πρόσωπο. Εχίστε, και μου απαντάτε ότι είμαι ο κύριος Καλφαγιάννης. Ηρεμήστε. Σας λέω για βουλευτές που επεδείχναν την ταυτότητά τους και μας πρόχναν με τις ασπίδες μια μισή ώρα και δεν έχετε την τσίπα να πείτε να το εξετάσουμε. Να το εξετάσουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για το κατάντη σας. Ολοκληρώστε, δεν είστε συνιστόσα, είστε γρανάζι αυτής της άθλιας ακροδεξιάς πολιτικής. Κύριε Καναθαρισόπουλε, θα εξαντλήσετε και εσείς την πρωτολογία των 8 λεπτών.